έτοιμος για την ολονύχτια μάχη που φαίνεται ότι θα δοθεί για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι στο οροπέδιο Λασιθίου είναι ο μηχανισμός του ορεινού Δήμου που βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού καθώς ώρα με την ώρα η χιονόπτωση εντείνεται. Τα συνεργεία δουλεύουν του Δήμου ακατάπαυστα. Ο κεντρικό δρόμος είναι ανοιχτός. Προσπαθούμε τώρα να ανοίξουμε και τους παράδρομους δρόμους, τα στενά. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Αντέχουν οι κάτοικοι? Ναι, έχουμε μάθει πια, έχουμε συνηθίσει. Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας, απάνω το από το άλλο βέβαια. Η κακοκαιρία Φίλιππος αναμένεται να χτυπήσει το οροπέδιο Λασιθίου με τη μέγιστη έντασή της απόψε. Ήδη το ύψος του χιονιού φτάνει το μισό μέτρο και ο σχεδιασμός που έχει γίνει προβλέπει τα εκχιονιστικά μηχανήματα να μείνουν με αναμένες τις μηχανές όλη τη νύχτα, ώστε να μην προλάβει να συγκεντρωθεί στο δόστρωμα μεγάλη ποσότητα χιονιού και δημιουργηθούν συνθήκες αποκλεισμού. Ίσως έχουμε λοιπόν ένα φαινόμενο πιο ισχυρό από το τελευταίο, από το προηγούμενο που είχαμε. Είναι η πέμπτη ή έκτη χιονιά, αν θυμάμαι καλά, που έχουμε μέσα σε ένα χρόνο. Ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές, να αποφύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι. Μέρα νύχτα, όπως και εγώ και άλλα παιδιά, πολλά μηχανήματα εδώ πάνω, δεν σταματάνε σε όλα τα χωριά, όσο μπορούμε να εξυπηρετούνται οι ανθρώποι. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα μηχανήματα είχαν πιάσει δουλειά. Στο τμήμα από Κράση ως Έλλη Αμπέλου επιχειρούν τα μηχανήματα του Δήμου Χερσονήσου, ενώ μικρότερα εκχιονιστικά προσπαθούν να καθαρίσουν το δικό δίκτυο μέσα στα χωριά Κράση και Κερά. Από τα ξημερώματα προσπαθούμε να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς. Προσπαθούμε να το κρατάμε ανοιχτό το κομμάτι από το διασταύρωση του Κρασίου μέχρι το Σελί της Αμπέλου που είναι περιφέρεια Δήμου Χερσονήσου και χρειάζεται να μένει ανοιχτό το δικό δίκτυο και μέσα στα χωριά Κερά και Κράση κάνουμε προσπάθεια να μένουν ανοιχτοί δρόμοι. Έχουμε ένα συνδυασμό προσπάθειας των μηχανημάτων και του προσωπικού του Δήμου με ιδιώτες συνεργάτες του Δήμου και νομίζω μέχρι στιγμής είναι πολύ καλά ελεγχόμενη η κατάσταση. Εντός του οροπεδίου Λασιθίου οι εργασίες αποχιονισμού βρίσκονται σε εξέλιξη όλη την ημέρα με στόχο να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση τόσο στο κέντρο υγείας όσο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι δοκιμάζονται περισσότερο από την κακοκαιρία. Παντού, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ήδη ένα παραπάνω εδώ που είναι μεγάλοι άνθρωποι, άρρωστοι και πρέπει να εξυπηρετούνται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι ακόμα πιο ισχυρή. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο πέρα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, 2844-340-140, 24ωρη υπηρεσία ο Δήμος, οτιδήποτε χρειαστεί. Η πρόσβαση στο οροπέδιο Λασιθίου είναι εφικτή μόνο για οχήματα 4x4 και γιοταχή με αλυσίδες, αλλά και αυτό υπό προϋποθέσεις. Αστυνομικές δυνάμεις περιπολούν συνεχώς το δρόμο, ενημερώνοντας τους οδηγούς των οχημάτων. Μόνο αυτοκίνητα 4x4 ή με αλυσίδες, και αυτά υπό προϋποθέσεις. Και με αλυσίδες είναι δύσκολες οι συνθήκες. Ειδικά τις πρωινές ώρες, τις βραδινές. Είδατε ότι είναι και η αστυνομία πίσω, δίνει οδηγίες, δίνει εντολές, δεν αφήνει αυτοκίνητα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε σε αυτό το δόστρωμα. Μηχανήματα του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκονται επιποδός από νωρίς το πρωί επιχειρώντας το δικό δίκτυο Τήλισσος Γωνιές, Γωνιές Αστυράκη Καμαριώτη στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, καθώς και στο δικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Κρουσόνα. Οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους, ειδικά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει συνέχιση των χιονοπτώσεων και παγετό.